Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της κατασκοπίας. Σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο που άλλοτε κρύβεται στο σκοτάδι της πραγματικότητάς του και άλλοτε στην πολυχρωμία του κινηματογράφου. Ποιοι είναι οι πραγματικοί James Bond, τι είναι αλήθεια ένας κατάσκοπος? Είναι κάποιος ο οποίος έχει οικογένεια, βγάζει βόλτα το σκύλο του ή μήπως κρύβει στο συρτάρι του κομμωδίνου ένα όπλο? Είναι ένας πατριώτης με τιμή ή απλώς κάποιος που έχει την τιμή του? Το κουτί της Πανδώρας ανοίγει απόψε για αυτούς που έχουν ανοίξει οι ίδιοι πολλές φορές το κουτί της Πανδώρας. Μόνο που αυτή τη φορά τα φώτα δεν σβήνουν. Ανάβουν πάνω τους. Στις ιστορίες που θα ακούσετε δεν υπάρχουν σκηνοθέτες. Μιλούν οι σκηνοθέτες της ιστορίας. Spricht mit dem künftigen US-Botschafter in Bonn, Richard Byrd, an der Klinikerbrücke in West-Berlin die Modalitäten für den nun unmittelbar bevorstehenden. Vogel und Byrd fahren gemeinsam im Konvoi zur Mitte der Brücke, wo die Grenze zwischen Ost und West verläuft. Minuten später hektische Aktivität. Ein blauer Kombi mit US-Kennzeichen rollt von westlicher Seite auf die Brücke. Darin sitzen die vier östlichen Agenten, die in den USA wegen Spionage verurteilt worden. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Υπήρχε ανταλλαγή μεταξύ κρατουμένων πρακτόρων μετά από διαπραγματεύσεις. Δεν είχε να κάνει με κώδικα τιμής. Υπήρχε ένα χαρακτηριστικό σημείο για την ανταλλαγή. Η γέφυρα Γκλίνικα. Εκεί είχε ανταλλαγή ο πιλότος του αμερικανικού κατασκοπευτικού U-2 με τον Γκάς, ένα Ρώσο κατάσκοπο. Stellt sich quer auf die Fahrbahn. Hier steigen nun 23 Mitarbeiter amerikanischer Nachrichtendienste ein, die im Osten inhaftiert waren. Zwei sind in der DDR geblieben, ihnen ist eine Ausreise innerhalb von 2 Wochen zugesichert. Erst nachdem der Bus mit den 23 Agenten die Brücke verlassen hat, entsteigen dem blauen Kombi die 4 Spione, die in den USA im Gefängnis saßen. Darunter Top-Agenten wie die KGB-Offiziere Zacharski aus Polen und Konstantinov aus Bulgarien. Der Dresdner Physiker Alfred C. wird ebenso vom Ostanwalt Vogel begrüßt wie Alice Mikkelsen. Οι κατάσκοποι που άλλαξαν τη σύγχρονη ιστορία είναι στα αλήθεια αυτοί που γύρισαν από το κρύο του ψυχρού πολέμου. Στις δύο πλευρές της συνοριακής γραμμής που χώριζε τον κόσμο, το δεύτερο, πιο αρχαίο επάγγελμα, έγινε επιστήμη. Πριν από 100 χρόνια, κάποιος ξεχώριζε έναν κατάσκοπο από ένα απλό ψεύτικο μουστάκι ή ψεύτικα γυαλιά. Αυτή ήταν η εμφάνιση του παλιού κατασκόπου. Τα επόμενα χρόνια, οι μέθοδοι εξελίχθηκαν. Με μικροκάμερες μπορούσε κάποιος να φωτογραφίσει έγγραφα και να τα μεταφέρει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Υπήρξαν μικρόφωνα που έμπαιναν στην αγγράφα μιας γραβάτας, κατέγραφαν συνομιλίες και μετά με ειδικές συσκευές μπορούσε ο πράκτορας να τα μοντάρει σε λιγότερο από μισή ώρα. Σήμερα κάποιος παρακολουθεί μια τηλεφωνική συνομιλία με την Ελλάδα χωρίς καν να χρειαστεί να παρέμβει ανθρώπινο δυναμικό. Οι μεγαλύτεροι κατάσκοποι στον κόσμο είναι ίσως αυτοί τους οποίους δεν θα μάθουμε ποτέ. Παραμένουν ακόμη κρυμμένοι στη σκιά των μεγάλων εξελίξεων που προκάλεσαν. Ένα πάντως είναι σίγουρο. Κάποια στιγμή στην καριέρα τους πέρασαν από εδώ, από το Checkpoint Charlie, το σημείο ελέγχου μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα δύο στρατιωτικά μπλοκ παρέταξαν τους στρατούς τους γύρω από το Βερολίνο. Ένας μανιασμένος πόλεμος είχε όμως ήδη ξεκινήσει. Ο πόλεμος των κατασκόπων.
Μέχρι το 1980, το Βερολίνο, λόγω του διαχωρισμού του σε Ανατολικό και Δυτικό, ήταν μια πολύ σημαντική γωνιά για τη διεθνή κατασκοπία. Μόνο στο Δυτικό Βερολίνο υπήρχαν πάνω από 80 μυστικές υπηρεσίες διαφορών τύπων. Αλλά και στο Ανατολικό Βερολίνο υπήρχαν πάρα πολλοί σταθμοί της KGB, της Στάζη και του Ρωσικού στρατού. Από τα πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου, οι υπερδυνάμεις είχαν εκπαιδεύσει ανθρώπους που θα έφταναν ως τις απόλυτες πληροφορίες του εχθρού. Στις 22 Απριλίου του 1956, οι Ανατολικογερμανοί ανακάλυψαν ένα τούνελ το οποίο ξεκινούσε από το Δυτικό Βερολίνο και έφτανε ως το Ανατολικό. Μέσα από το τούνελ αυτό, Αμερικανοί και Βρετανοί παρακολούθησαν τις επικοινωνίες των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού των Ανατολικών. Μέσα σε 11 μήνες είχαν καταγράψει 443 τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Η επιχείρηση ονομάστηκε Επιχείρηση Χρυσός. Στην πραγματικότητα όμως οι Ανατολικοί γνώριζαν μέσα από τη δράση των δικών τους διπλών πρακτόρων την ύπαρξη του τούνελ και το χρησιμοποιούσαν για να διοχετεύσουν ψεύτικες πληροφορίες τους υποκλοπής. Προχώρησαν στη συνέχεια στην ψεύτικη αποκάλυψη για να μην δημιουργήσουν υποψίες. Η ιστορία της κατασκοπίας δεν δείχνει να μοιάζει με τις ιστορίες κατασκοπίας του Ιαν Φλέμινγκ. Το τέλος δεν γράφεται ούτε με ένα φλερ του James Bond, ούτε τόσο γρήγορα. Το 1989 αποκαλύφθηκε πως μερικές δεκάδες άνθρωποι που υπηρετούσαν σε κέρια πόστα κρατών δεν ήταν τίποτα άλλο από πράκτορες που επί δεκαετίες δούλευαν μεθοδικά. Ο κόσμος σίγουρα θα ήταν διαφορετικός χωρίς τον Μάρκους Βολφ. Ο ψυχρός πόλεμος θα είχε άλλη μορφή αν ο λύκος της κατασκοπίας δεν αποδεικνύονταν μια αλεπού που καταφέρνει να ανοίγει τρύπες στα στεγανά των μυστικών υπηρεσιών όλου του κόσμου. Ο αρχηγός της τρομερής Στάζη είχε στήσει πίσω από το τείχος του Βερολίνου έναν κόσμο αδιαπέραστο. Υπήρξε επί μισό αιώνα ο αρχηγός της πιο ισχυρής μυστικής υπηρεσίας στον κόσμο, αλλά οι αντίπαλοι του δεν είχαν ούτε μία φωτογραφία του. Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο. Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο. Στην πραγματικότητα, είμαι ένας άνθρωπος με πρόσωπο, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά. Πήγαινα σε εκδηλώσεις και παρελάσεις. Πολλές φορές είχα μιλήσει σε σχολεία και μάλιστα με τη στολή μου. Είχα βγάλει φωτογραφίες, αλλά η φωτογραφία μου δεν έφτασε ποτέ στα χέρια των μυστικών υπηρεσιών των Δυτικών. Φυσικά, έκανα ταξίδια στο εξωτερικό με ψεύτικα έγγραφα για να συναντήσω άλλους πράκτορες. Ο μύθος αυτός γύρω από μένα είναι πλέον βολικός, διότι τα βιβλία μου γίνονται ανάρπαστα. Με κολακεύει βέβαια να με παρομοιάζεται με τον James Bond, αλλά πιστέψτε με, δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Οι ταινίες του Bond είναι πολύ διασκεδαστικές, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα των μυστικών υπηρεσιών. Στις ταινίες του James Bond, οι ήρωες έχουν τόση σχέση με τους πραγματικούς πράκτορες, όσο και τα ζώα στις ταινίες του Disney με τη ζούγκλα. Καμία. Σίγουρα είχαμε τεχνικά βοηθήματα. Τα περισσότερα ήταν από τη Σοβιετική Ένωση. Μετά αρχίσαμε να φτιάχνουμε εμείς τα δικά μας. Το πιο βασικό όμως ήταν πάντα οι άνθρωποι. Αυτοί έπαιρναν τις πληροφορίες. Πολλές από τις πιο γνωστές βιομηχανίες ηλεκτρονικών διατηρούσαν ειδικά τμήματα που δημιουργούσαν εξαρτήματα κατασκόπων. Από μικρόφωνα που καταγράφουν συνομιλίες από απόσταση εκατοντάδων μέτρων, έως πέτρες που μέσα τους κρύβουν πομπούς. Δεκάδες άνθρωποι ακτινοβολήθηκαν από απόσταση με ειδικά μηχανήματα εκπομπής ραδιενέργειας και πέθαναν από καρκίνο. Κατασκευάστηκαν ομπρέλες που μπορούσαν να σκοτώσουν με ένα άγγιγμα. Σετ καλλιντικών για γυναίκες δεν ήταν παρά ένας ολόκληρος σταθμός παρακολούθησης. Πάντα όμως, το πιο ισχυρό όπλο της κατασκοπίας
ήταν ένα, ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θυμάμαι πως επρόκειτο να παραλάβω ένα πολύ σημαντικό έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης από κάποιον πράκτορά μου. Ήταν πράκτορας μέσα στον αμερικανικό στρατό στο δυτικό Βερολίνο. Ήταν ένας ανάμεσα στους 40 πιο ειδικευμένους στο χειρισμό τέτοιων εγγράφων που είχαν οι Αμερικάνοι. Αυτά συνέβαιναν το 1986. Έχει σημασία η ημερομηνία γιατί τότε είχε ανέβει στην εξουσία ο Γκορμπατσόφ που είχε δηλώσει την αντίθεση του με τους πυρηνικούς εξοπλισμούς. Τότε λοιπόν ο πράκτορας μας έφερε το έγγραφο από το οποίο φαινόταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην εποχή εκείνη εξέταζαν τη δυνατότητα να επιφέρουν ένα πυρηνικό πλήγμα στο σύμφωνο της Βαρσοβίας, το πρώτο πλήγμα. Και αυτό το πήραμε από κάποιον που ήταν από τους 40 επίλεκτους των Αμερικάνων. Ένας από τους παλέμαχους πράκτορες της CIA συνηθίζει να λέει πως αν θες να ανακαλύψεις ποιοι από τους εργαζόμενους σε μια πρεσβεία των ΗΠΑ είναι πράκτορες, αρκεί να παρατηρήσεις ποιοι δουλεύουν περισσότερο. Ποιοι πάνε στην πρεσβεία, ακόμα και τις Κυριακές. Οι περισσότεροι από αυτούς που ξέρω έχουν οικογένεια και παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να κάνουν τις δουλειές τους και στη συνέχεια να κάνουν και αυτή τη δουλειά για να μην δίνουν στόχο. Αν για παράδειγμα έχεις μια επικοινωνία ως πράκτορας με τα κεντρικά, πρέπει να ακούς την ώρα σου τα ραδιόφωνα αν υπάρχει μήνυμα για σένα. Αν πάρεις έγγραφα από τις εταιρείες που δουλεύεις, πρέπει να ξενυχτήσεις για να τα φωτογραφίσεις και μετά βέβαια να τα επιστρέψεις. Δουλεύεις δύο δουλειές και όχι όπως ο James Bond με γυναίκες στο κρεβάτι. Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες στρατολογούν διάφορους πληροφοριοδότες. Μην τους λέμε κατασκόπους, διότι η λέξη κατάσκοπος είναι μεγάλη και είναι μια αφαιρεμένη λέξη. Υπάρχουν πατριώτες που πραγματικά προσφέρονται για την πατρίδα και βάζουν και τη ζωή τους σε κάποιο κίνδυνο, επειδή ταξιδεύουν σε κάποια χώρα, ξέρω εγώ, να σου φέρουν πληροφορίες σε αυτά που ζητάς. Λοιπόν, υπάρχουν οι άλλοι που το κάνουν επί χρήμαση, τους οποίους τους έχεις με κάποιο μισθό, όχι μεγάλο μισθό, αλλά παίρνουν κάποια χρήματα, και υπάρχουν και τα ψώνια. Το ψώνιο ο οποίος θέλει να λέει τη James Bond, αυτή είναι η ανόητη βέβαια, αλλά καμιά φορά σου φέρνουν κάτι κι αυτοί. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Spion für die DDR ist in Bonn Günther Guillaume, Mitarbeiter im Büro von Bundeskanzler Brandt, verhaftet worden. Guillaume arbeitete seit 1970 im Bonner Kanzleramt, seit 1972 als Referent für Terminplanung und für die Verbindung zur SPD. Er begleitete Bundeskanzler Brandt oft auf Informationsreisen. Η υπόθεση Guillaume είναι από τις πιο εντυπωσιακές στην ιστορία της κατασκοπίας. Ο ανατολικογερμανός πράκτορας κατάφερε να αναρριχθεί ως τη θέση του γραμματέα του Γερμανού καγκελάριου και να καθορίζει την πολιτική της Δυτικής Γερμανίας σε πάρα πολλά θέματα. Είχαμε τότε την άποψη, και εγώ εισηγήθηκα, πως οι σοσιαλιστές στη Γερμανία πρόκειται να πάρουν την εξουσία. Θυμάμαι καλά τον Μάρκους Βόλφ που μου έλεγε: κοίτα να κολλήσεις καλά σε κάποιον ο οποίος να σε πάρει μαζί του στη Βόνη. Καταφέραμε ο Βίλι Μπραντ να ακολουθήσει μια πολιτική ύφεση. Willy Brandt, Bundeskanzler, wurde, leitete er die Entspannungspolitik ein und wurde. Ήταν μια από τις πιο άσχημες στιγμές της ζωής μου όταν πληροφορήθηκα τη σύλληψη του Ζεύους Γκιόμ. Αν και δεν είχα αντιληφθεί ότι αυτό θα οδηγούσε στην παρέτηση του Βίλι Μπραντ. Από μόνη της η σύλληψη των δύο από τους καλύτερους ανθρώπους μας ήταν μια από τις πιο κακές στιγμές. Ο Γκιόμ φυλακίστηκε μετά τη σύλληψή του. Είναι εντυπωσιακό πως η Στάζη κατάφερνε να παρακολουθεί και να ελέγχει τον Γκιόμ ακόμα και μέσα στις φυλακές. Στα αρχεία της Στάζη βρέθηκε αυτή η φωτογραφία που τον δείχνει να πάβεται στη φυλακή. Όταν ο Γκιόμ αποφυλακίστηκε και οι ίδιοι δυτικοί γνώριζαν πως υπήρχαν πολλοί ακόμη πράκτορες όπως ο Γκιόμ. Yeah.
gegangen wir unter. Erstmal herzlich willkommen. Alles, alles Gute zu Hause. Gut, dass die lange Zeit nun endlich zu Ende ist. So. Ο Γιόμ και η Ιωάννα ήταν από τις πολύ σοβαρές περιπτώσεις για τις οποίες μπορώ να μιλήσω. Η Ιωάννα ήταν μια δασκάλα στην Ανατολική Γερμανία που τη στείλαμε με άλλη ταυτότητα στη Δύση. Έγινε βοηθός ηγετικού κρατικού στελέχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας έδινε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Το όνομά της είναι Όλμπριχ. Ιωάννα Όλμπριχ, όπως θα έλεγε και ο κινηματογραφικός της συνάδελφος James Bond. Αν και για τους περισσότερους είναι η Σόνια Λούνεμπουργκ. Έζησε ως Σόνια 20 χρόνια. Δύο ζωές αφιερωμένες σε έναν σκοπό. Η Μάτα Χάρη του ψυχρού πολέμου είναι μια ζεστή γιαγιά. Μια γιαγιά που δεν χόρεψε στα γόνατά της εγγόνια, αλλά τον κόσμο. Όταν στρατολογήθηκα, μου ανέθεσαν αρχικά να πηγαίνω παράνομα στο Δυτικό Βερολίνο, για να με δοκιμάσουν. Έπαψα να δουλεύω στη συνέχεια ως δασκάλα και μου έκαναν μαθήματα κατασκοπίας στο σπίτι. Σήματα μορς, μικροφωτογραφίσεις, κρυψώνες. Στη συνέχεια έπρεπε να βρούμε κάποιο άτομο του οποίου θα έπαιρνα την ταυτότητα. Βρήκαμε στη Δυτική Γερμανία μια κομμότρια που οι γονείς της ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Αυτή η γυναίκα είχε προβλήματα και μπήκε σε ψυχιατρική κλινική. Έπρεπε λοιπόν να γίνω αυτή. Δεν ήξερα τίποτα από κομμωτική. Έτσι προφασίστηκα ότι τα χέρια μου είχαν πάθει ζημιά από τα χημικά των βαφών και έτσι δεν μπορούσα να ξαναδουλέψω. Μελέτησα τη ζωή της γυναίκας αυτής. Πλήρωσα τα χρέη που είχε και άρχισε να γίνομαι η Σόνια. Η πραγματική Σόνια είχε μια σχέση στο Παρίσι. Είχε χωρίσει. Αλλά έπρεπε να πάω στο Παρίσι για να μάθω μερικά πράγματα. Στη συνέχεια πήγα στο Αμβούργο και έπιασα δουλειά σε μια ασφαλιστική εταιρεία ως Σόνια. Ήμουν καλή στη δουλειά αυτή. Κάποια μέρα ο διευθυντής μου είπε πως οι ικανότητές μου ήταν μεγαλύτερες από αυτό που έδειχνα. Αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν έπρεπε να στρέφω τα βλέμματα πάνω μου. Πήγα στη Βόνη και με συστατικές επιστολές από την ασφαλιστική εταιρεία άρχισα να ψάχνω διείσδυση σε κάποιον πολιτικό. Την εποχή εκείνη οι βουλευτές έψαχναν γραμματείς με αγγελίες στις εφημερίδες γιατί έτσι έπαιρναν επιδότηση κρατική. Πήρα εντολή να παρουσιαστώ στο βουλευτή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, William Bonn. Με προσέλαβε. Έτσι άρχισε η καριέρα αυτή. Έγινα γραμματέας πολλών υπουργών και στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δουλειά μου ήταν να συλλέγω πληροφορίες και να φτιάχνω λίστα με το προφίλ των πολιτικών. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω. Αλλά να ξέρετε ότι οι μικρές πληροφορίες μπορούν να συνθέσουν ένα παζλ. Μια φορά, όταν ήμουν γραμματέας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, διαπίστωσα ότι είχε φτάσει στα όρια, επειδή τον πίεζαν οι εταιρείες αυτοκινήτων. Μετέφερα αυτή την πληροφορία, φαινομενικά ασήμαντη, στους συντρόφους. Αυτοί κατάλαβαν όμως ποιοι είχαν το πάνω χέρι τότε στη Γερμανία. Η Ιωάννα Όλμπριχ έζησε δύο δεκαετίες τον ρόλο που της ανέθεσε η υπηρεσία της. Όταν οι αντίπαλοι της κατασκεύαζαν υπερόπλα για να εξασφαλίσουν πληροφορίες, αυτή εξασφάλιζε τα πάντα, με μόνο όπλο, την υπομονή της. Κάποια στιγμή πήρα την εντολή να πάω στη Ρώμη μέσω της Ελλάδας. Έκανα ένα διάλειμμα στην Ελλάδα. Όλοι το κάνουν όταν βρεθούν στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας από τη Ρώμη, ξέχασα μέσα στο ταξί μια τσάντα με το πραγματικό μου διαβατήριο και 5.000 δολάρια. Παρότι ήξερα πως το πιο πιθανό ήταν να πάρει ο οδηγός τα λεφτά και να πετάξει την τσάντα, ενημέρωσα το αρχηγείο. Αν και δεν φαινόταν, υπήρχε ένα μικρό ρίσκο. Δεν μπορούσα να αφήσω έναν άνθρωπο που δούλευε 20 χρόνια ρισκάροντας τη ζωή του να αποκαλυφθεί. Έδωσα εντολή μετά από μία ώρα να επιστρέψει για πάντα στην Ανατολική Γερμανία. Η Ιωάννα της Στάζη ζει πλέον μία ήσυχη ζωή, ατενίζοντας από το σπίτι της, στη Λίμνη Λάγκε, τα ανύπαρκτα σύνορα των δύο Γερμανιών. Διασκεδάζει βλέποντας κατασκοπευτικές ταινίες. Ίσως γιατί δεν της θυμίζουν τίποτα
από τη δική της σκληρή πραγματικότητα. Η εμπιστοσύνη και η συμπάθεια που σου δείχνει κάποιος σε αυτή τη δουλειά είναι κάτι που χρειάζεσαι. Είναι τραγικό όμως να πρέπει να προδώσεις αυτόν που σε εμπιστεύτηκε για να κάνεις τη δουλειά σου. Παίρνεις βαθιά ανάσα και προσπαθείς να μην κάνεις τουλάχιστον ζημιά στον ίδιο. Η ζωή του κατασκόπου είναι δύσκολη. Όταν γύρισα στην Ανατολική Γερμανία, διάβασα όλα τα γράμματα που έστελνε η υπηρεσία μου στους γονείς μου, τα ψεύτικα γράμματα που υποτίθεται πως έγραφα εγώ, για να μάθω τι υποτίθεται ότι έκανα, ποια ήμουν. Πάλεψα για την πατρίδα μου. Δεν ξέρω σήμερα τι θα έκανα. Μάλλον το ίδιο. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο κατάσκοπος Ρίχαρντ Ζόργκε έδωσε μια πληροφορία στους Σοβιετικούς που άλλαξε τη ροή του πολέμου. Τους διαβεβαίωσε πως οι Ιάπωνες δεν επρόκειτο να επιτεθούν στα ανατολικά του σύνορα και έτσι ο κόκκινος στρατός μεταφέρθηκε δυτικά και αντιμετώπισε τον Χίτλερ. Το 1991, ένας κατάσκοπος της CIA ενημέρωσε την υπηρεσία του πως ο Σαντάμ Χουσέιν επρόκειτο να επιτεθεί στο Κουβέιτ. Έκρινε πως έτσι θα γίνει από τις μεγάλες ποσότητες καυσίμων που μετέφεραν οι μονάδες προς τον Νότο. Μήπως τελικώς οι κατάσκοποι είναι η πραγματική συγγραφή της ιστορίας? Στη γωνία Νορμάνεν και Μαγδαλένα Στράσε, στο παλιό Ανατολικό Βερολίνο, το γκρίζο κτίριο της Στάζη είναι ένα μνημείο της μαύρης πραγματικότητας των μυστικών υπηρεσιών. Όταν το τείχος του Βερολίνου έπεσε, η ματιά του ανυποψίαστου πολίτη κατάφερε για πρώτη φορά να φτάσει ως τα άδυτα των μυστικών υπηρεσιών. Στα αρχεία της Στάζη, εκατομμύρια έγγραφα συνθέτουν την κρυφή ιστορία των τελευταίων δεκαετιών. Κωδικοί, πράκτορες, παρακολουθήσεις, μυστικές επιχειρήσεις. Μια μεγάλη αίθουσα χωρίς παράθυρα είναι επενδυμένη με χαλκό. Όσα λέγονταν στην αίθουσα αυτή δεν μπορούσαν να υποκλαπούν από τα ηλεκτρονικά συστήματα των αντιπάλων. Τέτοιες αίθουσες διαθέτουν όλες οι μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο. Στην CIA η αίθουσα ασφαλείας λέγεται Θόλος. Ένα σύστημα με τριπλούς κωδικούς παραπέμπει στον πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας. Ο πράκτορας αντιστοιχεί σε ένα ψευδόνυμο και το ψευδόνυμο σε ένα αριθμό. Όσοι χειρίζονται τον πράκτορα, τις περισσότερες φορές αγνοούν το όνομά του. Η πραγματικότητα των μυστικών υπηρεσιών δεν διαθέτει τίποτα από την γοητεία της κινηματογραφικής εκδοχής. Αν και πολλές φορές άνθρωποι του κινηματογράφου και της τέχνης υπήρξαν στα αλήθεια πράκτορες. Ο Έρολ Φλίν, η Γκρέτα Γκάρμπο, ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο Γκράχαμ Γκριν, η Κοκό Σανέλ, ακόμα και το θηλυκό σκαθάρι, ο Τζον Λένον, λέγεται ότι είχαν μαγευτεί από την αρχαία τέχνη της κατασκοπίας. Χωρίς βέβαια να αλλάξουν την ουσία της. Πραξικοπήματα, εκτελέσεις, τεχνητά σκάνδαλα έχουν κατά καιρούς την υπογραφή μιας από τις εταιρείες, όπως λέγονται οι μυστικές υπηρεσίες. Thank you.
Υπήρχαν φυσικά και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, όπως αυτή με το πραξικόπημα του Πινοτσέτ στη Χιλή, όπου υπήρξε παρακολούθηση των ηγετών του Unidad Popular, που πεζόταν η ζωή τους κορώνα γράμματα. Εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε δρόμους, αν και δεν είχαμε προϋποθέσεις, για να τους βγάλουμε από τη χώρα. Πράγμα το οποίο και έγινε. Ανάμεσα σε αυτά που έχουμε κάνει, είναι και η πλαστογραφία ανατοϊκού υλικού που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία. Λανσάραμε ένα ανατοϊκό έγγραφο στην Ελλάδα, στο οποίο φαινόταν ότι η Τουρκία είναι ευνοημένη από το ΝΑΤΟ στο θέμα των εξοπλισμών. Και έτσι δημιουργούσαμε αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του ανατοϊκού συνασπισμού. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης δημιουργήθηκε η εντύπωση πως η λειτουργία του παραδοσιακού κατασκοπευτικού δικτύου ήταν αποτρεπτική για έναν θερμό πόλεμο. Η αντιπαράθεση των ψεύτικων και των αληθινών πληροφοριών ήταν σίγουρα ένα πεδίο μάχης, αλλά σαφώς προτιμότερο από το θερμό πεδίο. Ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά φτάσαμε αρκετές φορές στο χείλος του Παγκόσμιου Πολέμου. Η πιο επικίνδυνη φάση ήταν η κρίση των πυράβλων στην Κούβα. Βέβαια και αργότερα, όταν επιχειρήθηκε να εγκατασταθούν οι πυρηνικοί πύραυλοι Πέρσινγκ και Κρού στη Γερμανία, πάλι φτάσαμε σε επικίνδυνο σημείο. Επίσης, τον πόλεμο της Κορέας. Οι κατάσκοποι δεν κατέχουν μόνο τα μυστικά του κόσμου, αλλά και το μεγάλο μυστικό, πως η ζωή, ακόμη και ο πόλεμος της κατασκοπίας, είναι απρόβλεπτα. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένας δρόμος από το δυτικό προς το ανατολικό Βερολίνο, τον οποίο τον χρησιμοποιούσαν μόνο τα σκουπιδιάρικα. Όταν κάποια στιγμή άλλαξε ο σταθμάρχης της CIA στη Δυτική Γερμανία, ακολούθησε το δρόμο αυτό χωρίς να ξέρει ότι οδηγεί στο Ανατολικό Βερολίνο. Είχε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες και όχι διπλωματικές. Το πιάσαμε στο σημείο ελέγχου και διαλύσαμε το αυτοκίνητό του. Βρήκαμε καρνέ τηλεφώνων με συνδέσμους και πράκτορες. Μερικές φορές η τύχη παίζει τα δικά της παιχνίδια. Μια άλλη φορά είχα εκπαιδεύσει ένα φοιτητή για πράκτορα και τον έστειλα στο Δυτικό Βερολίνο για δοκιμή. Διανυχτέρευσε σε μια πανσιόν. Υπήρχε τότε μια εκπομπή στην τηλεόραση που λεγόταν «Άλυτο», με υποθέσεις από ανεξιχνίαστα εγκλήματα. Η αστυνομία έδειξε στην εκπομπή το πρόσωπο ενός εγκληματία. Ο ιδιοκτήτης της πανσιόν την είδε και πίστεψε ότι ο εγκληματίας έμοιαζε με το φοιτητή. Κάλεσε την αστυνομία, η οποία τον ανέκρινε. Αυτός παραδέχτηκε ότι ήταν πράκτορας σε αποστολή της Στάζη. Η καριέρα του έληξε σε μία ημέρα. Ο πράκτορας πρέπει να είναι καταρχήν αθόρυβος. Δεν πρέπει να προκαλεί. Ο Τζέιμς Μποντ αυτά είναι εμπλακίες. Ο πράκτορας είναι αθόρυβος. Και μπορώ να αναφέρω έναν πράκτορα που έγραψε ιστορία, ο Φίλμπι. Η υπόθεση Φίλμπι ίσως είναι η εκδίκηση της πραγματικής κατασκοπίας απέναντι στην κινηματογραφική. Υπεύθυνος της επιχείρησης που ματέωσε ο Κιμ Φίλμπι ήταν ο Ιαν Φλέμινγκ, κατάσκοπος και συγγραφέας του Τζέιμς Μποντ. Ο Τζέιμς Μποντ νικήθηκε από την πραγματική και αθόρυβη κατασκοπία. Ο Φίλμπι πάντως ήταν από τους πιο μεγάλους κατασκόπους. Το δίκτυό του ίσως είναι ακόμη ενεργό στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν το δίκτυο του Κέμπριτζ, μια ομάδα 6 νεαρών που στρατολογήθηκαν από τους Σοβιετικούς στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ανέβηκαν στα σκαλοπάτια της ιεραρχίας των μυστικών υπηρεσιών. Ο Άντωνι Μπλαντ, μάλιστα, ένας από αυτούς, ήταν σύμβουλος της Βασίλισσας της Αγγλίας. Μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί μόνο οι 5 από αυτούς. Κανένας δεν γνωρίζει τον έκτο. Εκτός από τον πατριωτισμό, ο έρωτας και το χρήμα σπρώχνουν τους ανθρώπους στα πλοκάμια των μυστικών υπηρεσιών. Πολλές από τις επιχειρήσεις του Μάρκους Βολφ που στέφτηκαν με επιτυχία ήταν καθαρά επιχειρήσεις Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Σε όλες τις μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, ο υποψήφιος κατάσκοπος υπογράφει ένα χαρτί με το οποίο διαβεβαιώνει πως δέχεται να χρησιμοποιήσει ακόμα και το κορμί του προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες. Όταν ήμουν στην υπηρεσία, γινόταν ένα συνέδριο, να το πούμε, συνάντηση Κούρδων αντιστασιακών, τους οποίους Κούρδους παρακολουθούσε
και το Ιράκ και η Τουρκία. Και ήρθε ένας Κούρδος, έφτασε στα αυτιά μου, αγανακτισμένος, και λέει στο ξενοδοχείο κάτω στην Αλεξάνδρας, πώς λέγεται, το Park. Στο Park Hotel που είχαμε χθες την αυτή, μας πήρανε φωτογραφίες. Ήταν, λέει, ένας Ισπανός δημοσιογράφος, ο οποίος δουλεύει για την ΜΙΤ. Και μας πήρε φωτογραφίες, θα συλλάβουν τις οικογένειές μας, ξέρω εγώ, κτλ. Εγώ που έζησα σε ένα καθεστώς εναντίον της Χούντας και φοβόμασταν πάντα για τις οικογένειές μας, σκέφτηκα ότι πρέπει να γίνει κάτι. Ο Ισπανός αυτός έμεινε στη Μεγάλη Βρετανία. Δυστυχώς στην υπηρεσία δεν είχαμε τόσο ελεύθερες γυναίκες για να χρησιμοποιήσω μια γυναίκα. Και ζήτησα την υποστήριξη κάποιου ανθρώπου που είχε τέτοιες κοπέλες. Του λέω, θέλω μια κοπέλα, όμορφη, να στηθεί εκεί και να πιστέψει ο ηλίθιος ότι την έριξε αυτός. Μπαίνει ο Ισπανός μέσα με ύφος, 10 καρδιναλίων, του χαμογελάει αυτή, σκύρει αυτή, δεν δέχεται τελικά, καταφέρνει, πάει στο δωμάτιο. Πίνουνε τα ουίσια του, ξέρω εγώ, τα λοιπά, και η εντολή ήταν να πάρεις το σάκο του με όλα τα φιλμ και την τα φιλμ που είχε βγάλει και αυτά που έχει μέσα στη μηχανή. Δεν ήξερε να δουλέψει η μηχανή, τα παίρνει όλα, τα κατεβάζει κάτω, βγάζουν το φιλμ από τη μηχανή, τα παίρνει, τα βάζει πίσω και ακόμα την ψάχνει βέβαια αυτός. Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν τα πάντα για πολιτικούς λόγους και δεν έπαιρναν χρήματα. Έπαιρναν μόνο τα έξοδα για τις μετακινήσεις τους. Είχαμε έναν Αμερικανό πράκτορα που μας πούλαγε έγγραφα με τη σελίδα. Ο ενδιάμεσος ήταν πράκτορας Τούρκος και όποτε μιλάγαμε για την πληρωμή του, έμοιαζε με τουρκικό παζάρι η υπηρεσία. Υπάρχουν οι πιο παράξενες περιπτώσεις. Ένας πολύ σημαντικός μας πράκτορας, ο Κλάους Κόραν, είχε υψηλό πόστο στην αντικατασκοπία της Δυτικής Γερμανίας. Χειριζόταν τους Ανατολικούς που συμφωνούσαν να δουλέψουν με τους Δυτικούς. Και αυτός έγινε πράκτορας μας, ζητώντας μας ένα μισθό και σύνταξη. Η στρατολόγησή μου ήταν πολύ παράξενη. Ήμουν, μπορώ να πω, δυσαρεστημένος στη δουλειά μου. Έβλεπα τα πράγματα με δυσαρέσκεια, ίσως και λίγο εκδικητικά. Άφησα λοιπόν ένα γράμμα στην Ανατολικογερμανική Πρεσβεία λέγοντας ότι θέλω να συνεργαστώ μαζί τους. Δεν με πίστεψαν. Ήταν καχύποπτοι. Μετά από 8 μήνες έκαναν επαφή μαζί μου. Εγώ ήμουν ο αντίπαλός τους, αφού καθοδηγούσα τους διπλούς πράκτορες. Έτσι γνώριζα όσους ήθελαν να παίξουν διπλό παιχνίδι. Και τους γνώριζε και ο Μάρκος Βόλφ. Δεν χρειαζόμουν φωτογραφικές μηχανές και εξαρτήματα. Τα είχα όλα στο μυαλό μου. Ήταν δύσκολο, γιατί έπρεπε να κάνω διπλή ζωή. Κανένας δεν ήξερε τίποτα. Δεν είναι κάτι απλό. Μερικές φορές είχε και τη γελία πλευρά του. Πήγαινα στα σύνορα ως επικεφαλής της αντικατασκοπίας. Με χαιρετούσαν οι Αμερικάνοι και εγώ συναντιόμουν με τον Βόλφ. Όταν τα σύνορα έπεσαν, η οικογένειά μου έμεινε εμβρόντιτη. Τώρα που βλέπω τα πράγματα μετά την έκβασή τους, καταλαβαίνω πως τότε υπήρχε μια αντιπαράθεση που δεν επέτρεπε άλλου είδους πολέμους. Μόλις σταμάτησε η αντιπαράθεση αυτή, ξεκίνησαν οι πόλεμοι. Αφγανιστάν, Κόσοβο, Ιράκ. Ο εκφοβισμός τότε ήταν αποτρεπτικός. Κι εγώ συνέβαλα σε αυτό. Η λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών είναι πια διαφορετική. Ο στόχος όμως παραμένει ο ίδιος. Η συλλογή πληροφοριών για τον αντίπαλο, με κάθε μέσο και κυρίως έγκαιρα. Η Ιταλική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει επιχείρηση. Έχει αεροπλανάκια τα οποία ενοικιάζει σε λεφτάδες που έρχονται στην Ιταλία να κάνουν επενδύσεις, που έχουν επαφές με διάφορους ανθρώπους, και μέσα στο αεροπλανάκι έχει τους πιλότους και μία αεροσύνοδο, αυτά τα τζέτα 10-12 ατόμων, και παίρνουν όλες τις πληροφορίες. Σερβίροντας καφέ τα ακούνε όλα, παράδειγμα. Και εγώ είπα να ανοίξουμε, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι, και όλες οι υπηρεσίες στην περιοχή του Χίλτον Μπάρα. Στην περιοχή του Χίλτον Μπάρα. Εκεί συχνάζουν όλοι οι ξένοι. Εκεί μπορείς να συλλέγεις θησαυρό πληροφοριών. Διότι όταν πίνει ο άλλος, μπορείς να συλλέξεις πολλές πληροφορίες. Βεβαίως, μόνο που δεν μου έφαγα ξύλο όταν το είπα στην υπηρεσία, τι λέει, έμποροι θα γίνουμε.
Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από τις αντίστοιχες του εξωτερικού ως μια μεγάλη αμαρτία. Δημιουργήθηκαν μετά τον εμφύλιο από πράκτορες της CIA και των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και έμειναν προσιλωμένες για δεκαετίες στο κυνήγι του πολιτικού αντιπάλου. Ακόμη και σήμερα η κοινή γνώμη είναι καχύποπτη απέναντι στους ανθρώπους που λένε ότι δουλεύουν για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το αμερικανικό «δουλεύω για την κυβέρνηση» στην Ελλάδα λέγεται «δουλεύω για την Προεδρία». Επιτυχίες υπάρχουν. Το κακό σε αυτή τη δουλειά είναι ότι ο κόσμος μαθαίνει μόνο τις αποτυχίες. Δεν μαθαίνει ποτέ τις επιτυχίες. Επιτυχίες υπήρξαν και υπάρχουν, έστω μικρές. Αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις για αυτές. Να σας πω ένα περιστατικό. Εμείς είχαμε μία περίπτωση που κάποιος ήθελε να πουλήσει σε κάποια ξένη χώρα κάποια μυστικά. Του ναυτικού. Μετακόπων και βασάνων αρχίσαμε σε όλη την Αθήνα. Τηλεφωνούσε από μια συγκεκριμένη περιοχή, από μια συγκεκριμένη γειτονιά της Αθήνας, προς την ξένη πρεσβεία. Πιάνοντας λοιπόν αυτό το τηλέφωνο, εμείς διαπιστώσαμε ότι αυτός έχει κάτι να πουλήσει. Ψάχνοντας, μικρύναμε την περιοχή και φτάσαμε στην Κυψέλη. Τελικά, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, διότι δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, πήγαμε, το βρήκαμε αυτόν, μπήκαμε στο σπίτι του και πήραμε τρεις σάκους από σακούλες για σκουπίδια που είχε μέσα σχέδια του ναυτικού όταν γίνεται άσκηση, γίνεται διασπορά των πλοίων. Άσκηση σημαίνει πόλεμος. Τα πήραμε τα στοιχεία αυτά, φώναξα τον αρχηγό του στόλου τότε, του ναυτικού, τον Λιμπέρο, του λέω πάρ' τα. Οι Έλληνες κατάσκοποι δεν μοιάζουν μάλλον με τους συναδέλφους τους. Κατά καιρούς τα ονόματά τους φιγουράρουν σε εφημερίδες. Μόλις τα τελευταία χρόνια η ΕΕΠ αντικατέστησε τους αξιωματικούς του στρατού με αναλυτές από φοιτούς πανεπιστημίου. Τα χειρότερα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εμφανίζουν κατά καιρούς την ΕΕΠ ως σκηνοθέτη. Παρ' όλα αυτά, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατάφερε να έχει μια μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Να διεισδύσει με ένα πράκτορά της στην ίδια τη CIA. Στην δεκαετία του 70, ένας Έλληνας κατάσκοπος στη Σμύρνη στρατολόγησε το λοχείο του Αμερικανικού στρατού, Στίβ Λάλας. Ο Λάλας ήταν ελληνικής καταγωγής και κατάφερνε επί χρόνια να δίνει στους Έλληνες αξιωματούχους στοιχεία για την Τουρκία και τα Βαλκάνια μέσα από τη CIA. Εντάξει, ο Λάλας ήταν ένας Έλληνο-Αμερικανός πατριώτης, ο οποίος πιστός στην Αμερική την πατρίδα του, δεν έκανε τίποτα εναντίον της Αμερικής. Όταν κληρονόμησα εγώ τον Λάλα, του είπα συγκεκριμένα, γνωστά άλλωστε είναι αυτά, ότι θέλω να πας στην Τουρκία αν μπορείς να πάρεις μετάθεση, όχι προσωπικά, ποτέ δεν τον είδα τον Λάλα, μέσω συνδέσμου, και να μας δίνεις τις εκτιμήσεις των Αμερικανών για τους Τούρκους. Πώς βλέπουν την οικονομία τους, πώς βλέπουν το στρατό τους, πώς βλέπουν το ναυτικό τους κτλ. Πράγματι πήγε ο Λάλας και μας έδωνε θησαυρό πληροφοριών. Στις 3 Μαΐου του 1993, ο Στίβ Λάλας συνελήφθη από τις Αμερικανικές Αρχές για Κατασκοπία. Κάποιοι Έλληνες εμφανίστηκαν περισσότερο ομιλητικοί από όσο έπρεπε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι λασπολόγος, αλλά και δεν την ευθύνη την έχει η ΑΕΠ για τη σύλληψη του Λάλα. Διότι δεν τον υπερασπίστηκε αρκετά. Και έπρεπε να έχει πει στους Αμερικάνους ότι δεν κάνει τίποτα εναντίον της Αμερικής. Αλλά οι Αμερικανοί είναι αυστηροί σε αυτά τα θέματα. Και βεβαίως έχουν το θράσος, ενώ ανήκομαι στην ίδια συμμαχία, να μπαινοβγαίνουν αυτοί μέσα στις αστυνομίες μας, μέσα στην ΑΕΠ, να παίρνουν ό,τι θέλουν, αλλά να μην δίνουν τίποτα στους επαρχιώτες, τους Έλληνες. Οι μυστικές υπηρεσίες σήμερα στηρίζονται σε μια ισχυρή τεχνολογική βάση.
Το σύστημα Έσελον είναι ο μεγάλος κατάσκοπος που μπορεί να υποκλέπει εκατομμύρια επικοινωνίες στο δευτερόλεπτο μέσω δορυφόρων. Με το σύστημα υποκλοπής Tempest, ένας απλός τεχνικός μπορεί να δει από απόσταση τι γράφει η οθόνη ενός υπολογιστή, ακόμη και αν δεν έχει οπτική επαφή. Οι πράκτορες δεν συχνάζουν πια σε υπόγεια τούνελ. Η σύγχρονη αντίληψη κατασκοπίας θέλει τους πράκτορες στελέχη επιχειρήσεων και μάλιστα να δρουν χωρίς επίσημη κάλυψη. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο έχουν για στελέχη τους στελέχη της CIA. Το ίδιο και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι μυστικές υπηρεσίες θα συνεχίζουν να καθορίζουν το μέλλον του κόσμου και οι κατάσκοποι να κατέχουν τα μεγάλα μυστικά του. Είμαι ήδη 80 ετών. Έχω ζήσει πολλά. Σαν αρχηγός στη Στάζη, δουλειά μου ήταν να παρατηρώ την ιστορία. Έμαθα πολλά. Δεν έχω μυστικά που να αφορούν μεμονωμένους ανθρώπους. Όσα μυστικά έχω, δεν θα βλάψω με αυτά κανέναν. Πιστεύω πως η Στάζη υπήρξε η πιο πετυχημένη υπηρεσία. Αλλά πιστεύω ότι η Μοσάντ είναι σήμερα η πιο πετυχημένη. Η KGB είχε πολλούς προδότες. Η CIA ήταν διαβρωμένη από τους Ανατολικούς. Οι Εβραίοι έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και μέσα από το λόμπι αποτελεσματικά. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες πια φροντίζουν για το λαϊκό προφίλ τους. Έχουν σελίδες στο ίντερνετ. Η BND είναι η μυστική υπηρεσία της Γερμανίας. Της ενιαίας Γερμανίας πια. Δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να κάνει αίτηση για να ενταχθεί στο δυναμικό της. Συμπληρώνει απλώς μια φόρμα με προσωπικά στοιχεία. Οι επίδοξοι κατάσκοποι παίρνουν απάντηση σε μερικούς μήνες. Οι μεγαλύτερες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις στον κόσμο είναι αυτές που δεν θα μάθουμε ποτέ. Και οι μεγαλύτεροι κατάσκοποι, αυτοί που ακόμη δεν έχουν αποκαλυφθεί. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας και ίσως μερικές φορές να παρακολουθούν μαζί μας στον κινηματογράφο μια ταινία του James Bond, έτσι για να διασκεδάσουν. Μην είσαστε λοιπόν τόσο σίγουροι πως ο μοναδικός πράκτορας που ξέρετε είναι ο ταξιδιωτικός σας. Καλό σας βράδυ.